Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η Αθήνα μέχρι τώρα έχει αντισταθεί με μεγάλο στένος στους ουρανοξύστες, κάτι που μπορεί να αλλάξει σε λίγα χρόνια αν εγκριθεί το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ελληνικού, που προβλέπει 6 κτίρια που θα υψώνονται έως και 200 μέτρα πάνω από το έδαφος, αλλά και μια ζώνη ψηλών κτιρίων ως 50 μέτρα περιμετρικά από το Μητροπολιτικό Πάρκο. Τα κτίρια αυτά θα διαμορφώσουν μια εντελώς νέα και σύγχρονη γραμμή ορίζοντα για την πόλη της Αθήνας και σε συνδυασμό με άλλα καινοτόμα στοιχεία της ανάπτυξης αναμένεται να τις προσδώσουν το χαρακτήρα διεθνούς τουριστικού προορισμού, αναφέρουν οι μελετητές του έργου. Στο 95% του ΑΕΠ το 2060 βλέπει πως θα φτάσει το ποσοστό του ελληνικού χρέους στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με την ανάλυση βιωσιμότητας που εμπεριέχεται στην έκθεση για το ελληνικό πρόγραμμα που εξετάστηκε χτες στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χαρακτηρίζει το ελληνικό χρέος ως εξαιρετικά μη βιώσιμο και επιμένει ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος, τα χρήματα δηλαδή που θα χρειάζεται σε ετήσια βάση για να πληρώσει τα τοκοχρεωλήσια, θα υπερβούν το όριο του 15% ήδη από το 2028, το όριο του 20% από το 2033, φτάνοντας το 45% το 2060. Σύμφωνα με το Ταμείο, οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το Eurogroup για την ελάφρυνση του χρέους είναι ευπρόσδεκτες, αλλά δεν επαρκούν. Ενδοοικογενειακή κόντρα έχει ξεσπάσει στην καπνοβιομηχανία Καρέλιας, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες της χώρας, γνωστή και για τα υψηλά μπόνους που κάθε χρόνο μοιράζει στους εργαζομένους της. Η κόντρα μεταξύ των μελών της Καρέλιας που έχει διαφανεί από πέρυσι ήρθε να επιβεβαιωθεί και τώρα με τις δύο κυρίες Ιωάννα και Μίνα Καρέλια, που αντιπροσωπεύουν το 45% του μετοχικού κεφαλαίου, να απέχουν από την ψηφοφορία έγκρισης των πεπραγμένων του 2016 και να θέτουν μέσω Clear Exclusion δικηγόρων ερωτήματα για την δραστηριοποίηση της Καρέλιας μέσω θυγατρικών, καθώς και ζητήματα που άπτονται σε χορηγηθέτα δάνεια και στα αποθυματικά της εταιρείας. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει 851,52 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,31%. Μεικτές τάσεις επικρατούν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.